Συνεχίζουμε, πάμε να μιλήσουμε με το Βάιο Τσούτσικα. Να το πιάσω λίγο αλλιώς εγώ. Mm. Εγώ είχα πει την Κυριακή το βράδυ, δεν είμαι στα λεγάκια, αλλά επειδή είναι πολύ πρόσφατα τα μάτια της Κυριακής, ότι οι δύο νικητές έπρεπε να διορθώσουν τα περισσότερα πράγματα σε σχέση με τους τιμένους. Να. Ενώπιση των επόμενων αγώνων. Αφήνω κατά μέρος το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Λαμία, γιατί και αυτός χρειάστηκε να διορθώσει πολλά πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο για να καταργήσει. Βεβαίως. Χαμηλότερο το εμπόδιο. Χαμηλότερο το εμπόδιο, αλλά και πολύ μεγαλύτερο το ρίσκο που πήρε ο Λουτσέσκου. Ναι. Το γύρισε όμως, γιατί έβαλε μέσα ποδοσφαιριστές που τέλος πάντων είναι σε mood πρωταθλητισμού. Και εδώ απαντάμε και ένα ερώτημα: αν έχουμε βασικούς ή αναπληρωματικούς στον ΠΑΟΚ, mm. κάτι το οποίο προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να το επικοινωνήσει όλο αυτό το διάστημα, έχουμε βασικούς και αναπληρωματικούς. Δεν ισχύει το ίδιο ας πούμε, που ισχύει με άλλες ομάδες που βλέπεις ότι έχουν ένα πιο πλήρες ρόστερ. Αυτό φάνηκε σήμερα στον ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Έχουμε περνάει... κυρίως συγκεκριμένους βασικούς που μπορούν να μπουν μέσα και να γυρίσουν παιχνίδια. Ναι. Να το πω ακόμη πιο συγκεκριμένα. Ας πούμε με η ΤΕ δεύτερο δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Mm. Έτσι, για να τα πούμε πώς είναι τα πράγματα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο είναι νομίζω και το μάτς το οποίο δίνει συνέχεια στο suspense των ελληνικών play-off. Έτσι, γιατί τον Παναθηναϊκό σε επαφή, κρατάει τον Ολυμπιακό πιο κοντά μετά την νίκη του την πρώτη σημερινή κόντρα στον Άρη. Και με το πρόγραμμα, σωστά το αποκόστησε και το Μελαμία-Λαμία Άρη τώρα ο Ολυμπιακός. Μελαμία-Λαμία Άρη ο Ολυμπιακός, με τον Παναθηναϊκό να έχει επίσης ένα στρωτό πρόγραμμα από εδώ και στο εξής, που πάει να παίξει τον Άρη και μετά έχει τη Λαμία. Είναι δηλαδή πιο μαϊτζέβελο το πρόγραμμά του. Είμαι σίγουρος ότι το παιχνίδι στον Άρη ξέρεις, πρέπει να το λογίζει κανείς στον Παναθηναϊκό. Όχι, αλλά είναι άλλο να παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι ή με την ΑΕΚ με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι. Στο Καραϊσκάκι δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός, στον Άρη έχει χάσει φέτος. Εντάξει, Κώστα, μάλλον το κάνουμε και κάθε μέρα όμως. Δηλαδή, λέω λοιπόν το εξής, ότι πώς έγινε αυτό το μάτς. Έγινε αυτό το μάτς γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα προπονητή ο οποίος δεν διστάζει να παίρνει σημαντικές αποφάσεις. Ναι. Σήμερα είδαμε δύο σημαντικές αποφάσεις του Τερίμ. Από το μαύρο στο άσπρο και από το άσπρο στο μαύρο πήγε ο Παναθηναϊκός και αυτό πήγε χάρη στις αποφάσεις που είχε ο προπονητής του. Παίζει ένα μάζο ροντέο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, το οποίο μάλλον ενισχύεται σαν πλάνο και από το γεγονός ότι κάνει ένα ακόμα λάθος νωρίς και δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ με το λάθος του Χουάνκαρ στην φάση του πέμπτου λεπτού, έκτου, πέμπτου λεπτού. Και το μάτς μετά γίνεται ροντέο. Δηλαδή, ναι, μεν έχει βάλει τον Ακαϊντίν να ακολουθεί η Βδέλα τον Λιβάη Γκαρσία και να είναι πολύ κομβική η αποτελεσματικότητα του Ακαϊντίν όταν πλησιάζει μπάλα στον Γκαρσία. Να βγει πρώτο στην μπάλα, να μην του επιτρέψει να γυρίσει το κορμί του. Δεν του το επιτρέψε πολλές φορές και τα κατάφερε να τον περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μεγάλο ρίσκο το να βάλει τον Γκέτβαϊ αριστερό στόπερ. Θυμίζω ότι ο Γκέτβαϊ, όσο έπαιζε αριστερό στόπερ με το Σέκεφελντ δίπλα, είχε προβληματικές εμφανίσεις. Με το που μπήκε σαν δεξί στόπερ στο πλευρό του Αράο, άρχισε να διορθώνεται και να γίνεται ίσως ο πιο. Πώς να το πω τώρα. Σταθερός. Πιστός, ναι, ο πιο έμπιστος κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Το βάζει λοιπόν αριστερό στόπερ γιατί έπρεπε να παίξει με αυτόν και να τον έχει στην εντεκάδα ακόμα και ξεβολεμένο, ας πούμε. Παίζει με ψηλά μέτρα, στις γραμμές. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ, η οποία βγάζει τρομερά την μπάλα από την περιοχή της κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, με δύο πάσες έχει προϋποθέσεις για να βγάλει καλές κόντρες. Η μεγαλύτερη είναι αυτή με τον Τζούμπερ στο 12ο λεπτό, που άμα γίνει εκεί 0-2, νομίζω ότι αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Όμως αυτό είναι απόφαση του Τερίμ, το να παιχτεί το παιχνίδι έτσι. Διότι το έχουμε ξαναπεί, ο Τερίμ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό ως μια ομάδα που πρέπει να επιβάλλεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει τα παιχνίδια της. Το έκανε με τον ΠΑΟΚ, το πλήρωσε, το έκανε με την ΑΕΚ, του βγήκε. Διότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο και η εικόνα του Φώτη Ιωαννίδη είναι η εικόνα μιας ομάδας που θέλει να βγάλει ένα κυριαρχικό χαρακτήρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ευνοείται από τα μέτρα που δίνει ο προπονητής στους παίχτες. Αν ο προπονητής πει στους παίχτες, παιδιά, ναι, αλλά προσοχή, μην ανεβαίνουμε πολύ, να κρατάμε τις αποστάσεις, να κάνουμε, να δείχνουμε, δεν μπορεί να βγει αυτός ο χαρακτήρας. Αυτό το aggressiveness που λένε και στο χωριό μου πολύ πετυχημένα. Οπότε λοιπόν ο Παναθηναϊκός ρισκάρει, αδειάζει το ρεζερβουάρ του από ό,τι δυνάμεις είχε και καταφέρνει στο τέλος του ημιχρόνου, μετά από αυτή την κατάθεση ψυχής που έχει κάνει, να έχει δύο γκολ, ένα δοκάρι και ένα γκολ που δεν μέτρησε. Είναι τρομερή παραγωγικότητα για ένα παιχνίδι αυτού του επίπεδου και αυτής της δυσκολίας και με τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί από το πέμπτο λεπτό, έτσι. Και από την προηγούμενη Κυριακή. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκίνησε με μείον 6 βαθμούς ο Παναθηναϊκός και στο 5 ήταν μείον 9. Και κατάφερε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου να κάνει αυτό το πράγμα. Προφανώς, και εδώ πάμε τώρα για τη δεύτερη απόφαση, η οποία επιβοηθήθηκε από κάτι άλλο. Από το γεγονός ότι το ρεζερβουάρ άδειαζε των παιχτών του Παναθηναϊκού και λέω εγώ ότι. Ήταν και πιο εύκολο για τον Τερίμ να πει στους παίχτες, παιδιά, τώρα κρατάμε. Τώρα πάμε, αυτό που κερδίσαμε να το κρατήσουμε. Θα τους μπερδέψουμε. Έχουν δείξει ότι έχουν προβλήματα. Τώρα μπαίνω σε ένα φανταστικό περιβάλλον αποδητηρίων του Παναθηναϊκού. Ναι. Έχουν δείξει ότι. Έχει πληροφορίες. Όχι, πληροφορίες δεν πρόλαβα να έχω. Έχει πληροφορίες. Δεν πρόλαβα να έχω, αλλά λέω τι καταλαβαίνω. Mm-hmm.
έδειξαν μπερδεμένοι στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν έχουν πολύ, καλή, πολύ καλό βαθμό στη δημιουργικότητά του τελευταία μάτς. Okay. Πάμε λοιπόν να του μπλοκάρουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και γυρνάμε πολύ πίσω. Δεν κατά την Παναθηναϊκό, τη δίνει στην ΑΕΚ, η οποία όμως δεν ξέρει τι να την κάνει. Αυτό γιατί συμβαίνει. Δεν συμβαίνει γιατί δεν έχει καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές η ΑΕΚ, ούτε γιατί δεν έχει δουλέψει καλά. Συμβαίνει διότι υπάρχουν δύο και τρεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που μαρκάρουν παίχτη και χώρο. Άρα λοιπόν η γρήγορη απόφαση των παιχτών της ΑΕΚ δεν μπορεί να γίνει ρήγμα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αργεί η ΑΕΚ να γυρίσει να σηκώσει την μπάλα. Για μένα αργεί ο Αλμέιδα να ρίξει τον Άμραμπατ, το οποίο με τον Μπουμπί και από τις αλλαγές νομίζω ήταν ο πιο χειραστικός. Ναι. Διότι έπαιξε αμέσως και πάνω στον Μλαντένοβιτς και πάνω στον Μπερνάρ και δημιούργησε πράγματα. Συνεχώς τους παίρνει και έβγαζε σέντρες. Δηλαδή πιθανώς να είναι ο Πέσμης στις πιο πολλές επιτυχημένες σέντρες που δημιούργησε προϋποθέσεις τέλος πάντων. Και τις μονομαχίες του κέρδιζε και όλα. Από την εικόνα λοιπόν του Άμραμπατ λέμε ότι άργησε να το πάρει στο παιχνίδι. Όπως επίσης το δεύτερο που λέω ότι άργησε να κάνει ο Αλμέιδα ή μάλλον να κάνουν οι παίχτες, γιατί ο Αλμέιδα το ζήταγε. Όπως τουλάχιστον μας μετέφεραν από τον αγωνιστικό χώρο οι συνάδελφοι που καλύπταν το ρεπορτάζ για την Κοσμοτέ TV, να σηκώσει την μπάλα. Διότι κακά τα ψέματα, έτσι όπως ήταν παραταγμένος ο Παναθηναϊκός, με την μπάλα να κυκλοφορεί άσκοπα στη μεσαία γραμμή. Το μόνο που έκανε ήταν να κάνουν πλάγια βήματα επέκτου του Παναθηναϊκού και ίσως να κουράζονται λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό του έφτιαρε στην κόντρα. Δηλαδή δεν είχαν μετά τον Γκάζι να βγουν στην κόντρα, να κλέψουν μια μπάλα και να βγουν στην αντεπίθεση για να πετύχουν ένα τρίτο γκολ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ξέρω αν αφαιρεί τον τίτλο του φαβορή από την ΑΕΚ. Το έλεγα και πριν το παιχνίδι ότι η ΑΕΚ έχει μια χρυσή ευκαιρία, πολύ χρυσή ευκαιρία την Κυριακή να ξαναπροσπεράσει στην κορυφή. Το έλεγα πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό, διότι φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ. Ένας αντίπαλος που συνήθως λυγίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν δεν ξέρω αν της αφαιρεί τελείως το τίτλο του φαβορί. Λέω όμως το εξής. Αφενός, από τη μία, ο Παναθηναϊκός έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να μας κάνει λίγο επιφυλακτικούς όσον αφορά τη συνέχεια του στα play-off. Είναι ικανός για πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Δεν είναι τυχαία μια ομάδα η οποία καταφέρνει με την πλάτη στον τοίχο να κερδίζει 3-1 στο Καραϊσκάκη και την ΑΕΚ 2-1. Ουσιαστικά οδηγώντας την πρώτη στα play-off. Οπότε λοιπόν είναι ικανός για πολλά καλά πράγματα. Μας έχει αποδείξει ότι είναι ικανός και για πολλά άσχημα πράγματα. Άσχημα εις βάρος του εννοώ. Και από την άλλη η ΑΕΚ, η οποία άποψή μου είναι ότι διατηρεί τον τίτλο του φαβορί σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κούρσα, θα πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα για να αρχίσει να ξαναβγάζει αυτό το χαρακτήρα. Δεν το έχει βγάλει στα δύο τελευταία ντέρμπι, ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, okay, κάποια στιγμή θα έρθουν και τα παιχνίδια τα οποία είναι πιο βατά. Αλλά άμα νιώθει ο αντίπαλος ότι σου παίρνει τον αέρα και ότι σε έχει, αυτό ξέρεις είναι μια δυναμική η οποία επηρεάζει πολύ τις εξελίξεις μέσα σε ένα μίνι πρωτάθλημα που είναι τα πλοία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, κύριε. Φεύγουμε το παιχνίδι λίγο του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, τη νίκη του επί του Άρη με 3-0, η οποία σε συνδυασμό με τη νίκη βεβαίως του Παναθηναϊκού το φέρνει σε μια απόσταση. Αν δούμε σχετικά καλή θέση, είναι μια απόσταση πιο κοντινή. Στο δρόμο αυτό των playoff. Έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη Χριστόγλου για να συζητήσουμε για το παιχνίδι αυτό. Μπάμπη, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, γιατί μου αρνείστε ρε παιδιά να μιλήσω εγώ για να μιλήσεις για ό,τι θες. Για ό,τι θες και για το ΠΑΟ Κλαμία να μιλήσεις άμα θες. Το ΠΑΟ Κλαμία δεν το είδα, αλλά το Παναθηναϊκός ΑΕΚ το είδα ρε, να μιλήσεις τότε. Πες τα. Ο Παναθηναϊκός καταρχήν ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρο. Στο δεύτερο προσπάθησε να πάρει το μάτς. Κάτι που δεν έκανε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έπαιζε με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ένα κακό μάτς με τον Ολυμπιακό, έχει ένα καλό δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό, διότι τον πίεσε τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια ελεγχόμενα, έτσι, δεν ήταν, δηλαδή με τους τρεις που έβαλε ο Τούρκος νομίζω ότι κάπου το έδωσε το μάτς. Και βέβαια αυτό που έκανε με τον Τούρκο Στόπερ και τον Αράο Σαχάφ, νομίζω ότι ήταν απόφαση σημαντική για τον Παναθηναϊκό. Πήρε φωτιά το κορδελιό τώρα, κυρίως για τους τρεις, γιατί εντάξει ο Ολυμπιακός είναι πιο πίσω, είναι 6 βαθμούς από την κορυφή. Όχι σε καμιά απόσταση μη διαχειρίσιμη πάντως. Δεν είναι και όσο ο Ολυμπιακός θα παίζει για την Ευρώπη, θα είναι επικίνδυνος. Επίσης, δηλαδή, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας και Τσετζόγλου, το πρόγραμμα του τώρα έχει Λαμία Άρη. Ναι ρε παιδί μου, απλώς είναι μια υπόθεση η οποία ο Ολυμπιακός κυνηγάει να μην μείνει έξω από την Ευρώπη. Ναι. Πρώτο στόχο, αυτό πρέπει να κυνηγάει. Με βάση αυτό λοιπόν όμως, κάνοντας νίκες, μπορεί ξαφνικά να βρεθεί στο κόλπο. Αυτό είναι όμως, αλλά η απόσταση είναι μεγάλη. Είναι 6 βαθμοί. Δεν μπορεί να...
και δεν μπορεί πάντα να χάνουν όλοι, κάποια στιγμή θα κερδίσει και κανένας. Λοιπόν, ας πάμε και στο μάτς του Ολυμπιακού. Πραγματικά ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιστικός, πολύ καλός, με καλή κυκλοφορία, με καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μισό λεπτό, τον Μπάμπη, γιατί επειδή ζήσαμε να μπορέσει να κόψει ο Κυριάκος και να βάλει πάνω στο site του Sport FM, ο Μπάμπης Χριστόγλου μιλάει για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πρέπει να γίνει χωριστή ενότητα αυτή. Θα μείνει στους αιώνες των αιώνων αυτό το πράγμα. Θα μείνει πάνω ο Μπάμπης Χριστόγλου σχολιάζει. Σοκ, δείτε το πριν το κατεβάσουμε. Είμαστε προβοκάτορες. Για να γυρίσουμε τώρα. Και τώρα γυρίζεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να μιλήσεις για το μάτς του Ολυμπιακού. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Σου θυμίζω αγαπητέ Κώστα, ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές με τον Παναθηναϊκό, χωρίς ότι έχω κάνει και πολλά ταξίδια με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι ήμουνα στο διπλό του με τον Άγκερ, mm-hmm. μαζί με τους αδελφούς του Διονυσίου. Σαν σήμερα καλή ώρα, Σαν σήμερα. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος πραγματικά κάνει καλά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι έχει βρει ένα ρυθμό η ομάδα με τον προπονητή αυτόν και δημιουργεί πράγματα μέσα στο γήπεδο. Σήμερα τον εξαφάνισε τον Άρη, ο οποίος δεν είναι μια μικρή ποσότητα. Τον έκανε σήμερα να φαίνεται πολύ μικρός μέσα στο γήπεδο. Αλλά παράλληλα έχει μια τρομερή επιπολαιότητα. Δηλαδή... Επιπολαιότητα από ο LKB στο πέναλτι. Πάει να ξεφυλίσει τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, εντάξει. Εγώ αν ήμουν προπονητής του Ολυμπιακού, αμέσως μετά από αυτό το πέναλτι θα τον έβγαζα έξω. Αλλά επειδή δεν είμαι προπονητής του Ολυμπιακού, αυτός τον άφησε μέσα για να τη δώσει ψυχολογία κτλ. Θα έμπαινα μέσα στη φάση του Ποντένσε που πέρναγε τον κόσμο όλο στη μικρή περιοχή και περίμενε, δεν ξέρω, να περάσει και τον τερματοφύλακα, να περάσει και τον... Αυτό έγινε 3-4 φορές. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκεί τελειώνει τις φάσεις, δεν τις αφήνουμε τις φάσεις έτσι. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πολλότητα από τη μεριά των επιθετικών και των μέσων του Ολυμπιακού. Φτάνανε μέσα στην περιοχή, γυρνάγανε την μπάλα, τους εξήγησε, περώνανε, τους κάνανε και πέστανε κάτω. Και την μπάλα να τη βάλουμε στο πλευρό δεν το κάναμε. Οκ. Αν αυτό δεν είναι πολλότητα δεν ξέρω εγώ τι είναι. Πάντως είναι σε πολύ καλό δρόμο ο Ολυμπιακός τουλάχιστον αυτό το διάστημα και το δείχνει σε όλα του τα μάτς. Θα συνεχίσει έτσι μέχρι να παίξει το ευρωπαϊκό. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να την παρακολουθήσουμε για να δούμε τι θα γίνει. Η αίσθησή σου ποια είναι? Η αίσθηση μου είναι ότι θα πάει με αυτήν την ταχύτητα μέχρι το ευρωπαϊκό και από εκεί και πέρα θα... Αναλόγως που θα βρίσκεται βαθμολογικά στα play-offs. Μπράβο. Mm-hmm. Ναι. Είναι δηλαδή πραγματικά βλέπω τη φουλάρη και φτιάχνεται και στρώνεται για το ευρωπαϊκό μάτς. Αυτό είναι το μέσα στο μυαλό και των παιχτών και του προπονητή. Αλλά φαντάζομαι και τις διοίκησεις του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Ό,τι βλέπω δηλαδή μέσα στο γήπεδο, βλέπω ότι είναι πρόβες για τα προσεχή ευρωπαϊκά μάτια του Ολυμπιακού. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Μπάμπη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Και πάμε σε έναν άνθρωπο που θα αναλύσει τρία παιχνίδια, φαντάζομαι. Mm-hmm. Τουλάχιστον τρία παιχνίδια. Και μια-δυο συναυλίες ενδεχομένως. Ναι, και κάποιο live. Και είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ναι. Καλοτάξτε το και το βιβλίο, να πούμε και εμείς. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Τώρα γιατί τα λέει καλοτάξτε τα βιβλία, μια μεγάλη συναυλία. Τι να πούμε. Καλό διάβασμα. Όλοι τα λένε αυτά τα καλοτάξτε, και εγώ τα λέω. Λοιπόν, α πούμε όμως τώρα για την αγωνιστική σήμερα. Στην οποία σώθηκε πρώτα απ' όλα το ενδιαφέρον για τα play-off. Κατά τη γνώμη μου. Το οποίο κινδύνευε πάρα πολύ σήμερα. Αν ας πούμε η ΑΕΚ είχε περάσει από τη λεωφόρο με νίκη, θα μπαίναμε στη διαδικασία αναζήτησης της όποιας ας πούμε ελπίδας υπάρχει γενικότερα. Και αυτά είναι η συζήτηση που ναι μεν θα αδικούσε τον ΠΑΟΚ.
που θα ήταν κοντά στην ΑΕΚ ό,τι και αν είχε γίνει. Αλλά αυτό ήταν πραγματική, γιατί ο ΠΑΟΚ που θα ήταν κοντά στην ΑΕΚ, ενώ απόψε είναι πρώτος, έχει μπροστά του και ένα δύσκολο πρόγραμμα, διότι έχει και τα παιχνίδια του Conference League. Και αυτό δεν είναι μια λεπτομέρεια, ας πούμε, που δεν μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη μας. Ο ΠΑΟΚ, για να αρχίσει τον πρωτοπόρο, θα πρέπει να αντλήσει τώρα δύναμη από την πρωτιά του και να κάνει αποτέλεσμα στην ΟΠΑΠ Αρένα. Δηλαδή, έτσι όπως είναι το πρόγραμμά του, πρέπει ο ΠΑΟΚ συνεχώς να έχει μπροστά του, ας πούμε, τον νίκα του πρωταθλήματος, να μην απομακρυνθεί ποτέ από την όποια πιθανότητα να είναι πρώτος. Έτσι μπορεί να το πάρει. Αν σε μία, ας πούμε, στροφή, λόγω και των υποχρεώσεων του, βρεθεί να παίξει κάποιο οριακό παιχνίδι και να κυνηγάει, θα του είναι δύσκολο, γιατί πολύ φοβάμαι ότι όσο πάει προς το τέλος θα αθροίσει και περισσότερη κούραση. Εγώ παρεπιπτόντως πιστεύω ακράδαντα ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλείσει την Πρίζ. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα είναι, πώς να το πω, μια σειρά λαθών του ΠΑΟΚ αυτά που μπορεί να τους στοιχήσουν. Όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να τους στοιχήσει για δικά του λάθη το σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα μάτς το οποίο, αν δεν ξέρω πώς το είδανε, αλλά στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, αν το βλέπεις, νομίζεις ότι αυτή που έχει το κίνητρο της νίκης, ας πούμε, γιατί κάτι κυνηγάει στη βαθμολογία, είναι Λαμία. Η οποία ναι, ανοίγει το σκορ με ένα γκολ το οποίο προέρχεται από μια κακή συνεννόηση του Κεντζόρα με τον Κοτάρσκι, το οποίο από μόνο του δείχνει ότι ο Μπάουκ είχε μπει λίγο Μαργαρίτης να μαδάμε στο κήπεδο, αλλά μετά κάνει αμέσως και άλλες ευκαιρίες, πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ το οποίο ακυρώνει το ωριακά ως offside, και όλα αυτά όχι μόνο δεν ξυπνάνε τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι η Λαμία πετυχαίνει ένα γκολ που δεν μετράει η offside στο 17 και έχει αμέσως ευκαιρία στο 18-19. Δηλαδή υπήρχε ένα γενικότερο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου δεν είχε να κάνει, ας πούμε, μόνο προκειμένου με την καλή απόδοση της ομάδας του Βόκολα, αλλά και με το γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ περίμεναν ότι θα κερδίσουν χωρίς να μοχθήσουν. Βρήκαν γρήγορα τον γκολ, βέβαια, της εφάρισης με τον Μιχαηλίδη, σε ένα ημίχρονο που δεν έχει φάσει ο ΠΑΟΚ γενικά. Νομίζω ότι την πρώτη του ευκαιρία την κάνει γύρω στο 25, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή αλλάζει ο ΠΑΟΚ, αλλάζει και το μάτς. Δηλαδή έρχονται από τον πάγκο ο Μεϊτέ, ο Τάισον, λίγο αργότερα ο ΣΒΑΠ, που για πρώτη φορά από τότε που είναι στην Ελλάδα πετυχαίνει δύο γκολ. Το ένα με πέναλτι, ναι, είναι αλήθεια, τα πέναλτι πρέπει να τα βάλεις. Και αυτός είναι ο ματς γουίνερ της βραδιάς, που κρατάει την πρωτιά του ΠΑΟΚ, που δίνει την πρωτιά στον ΠΑΟΚ εν τέλει σε συνδυασμό με ό,τι γίνει μετά στη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι που δεν προσφέρεται για μεγάλα συμπεράσματα, πλην νομίζω ενός. Ότι πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο απόψε το βράδυ κατάλαβε ότι σε αντίθεση με την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, τα play-off δεν σηκώνουν πάρα πολλές αλλαγές, γιατί δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ο αντίπαλος που εν πάση περιπτώσει έχει και αυτός τις δυνατότητες του, αλλά είναι ότι και η βαρύτητα των αποτελεσμάτων σιγά σιγά κάνει αυτά τα παιχνίδια λίγο πιο δύσκολα, αν με καταλαβαίνετε. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που ακολούθησε, υπήρχαν δύο, σε μένα τουλάχιστον, μεγάλα ερωτηματικά, δηλαδή πρέπει να αρχίσουν. Το ένα, αν και κατά πόσο θα έχει καταλάβει η ΑΕΚ συνολικά, ότι την Κυριακή κέρδισε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν καλή, και στο οποίο δεν έκανε και πολλά πράγματα για να το κερδίσει. Και το οποίο θα έπρεπε να την βάλει λίγο στη λογική που πάμε να παίξουμε λίγο πιο πολύ. Νομίζω ο μόνος ο οποίος το κατάλαβε αυτό γενικά ήταν ο Αλμέιδα, ο οποίος άλλαξε πάρα πολύ την ΑΕΚ, παρότι πήρε το προηγούμενο ντέρμπι. Κράτησε επί της ουσίας μόνο την άμυνα και όλα τα υπόλοιπα άλλαξαν πολύ. Έμεινε έξω Πινέδα, πράγμα που γίνεται σπάνια. Έπαιξε ξανά ο Τζούμπερ, επιβραβεύτηκε ο Ελίασον, αλλά βρέθηκε στην αρχή δεκάδα και ο Μάνταλος. Ήταν μια άλλο τύπου ΑΕΚ σε σχέση με αυτό, ας πούμε, που έχουμε συνηθίσει. Και το γεγονός ότι άνοιξε το σκορ γρήγορα και ότι αυτό το γρήγορο γκολ του Βίντα είχε και ως αποτέλεσμα ένα τρομερό εκνευρισμό στον Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί, για τον απίστευτο λόγο ότι μεταξύ του γκολ και του 25ου λεπτού που ακυρώνεται το γκολ του, μάλλον αρχικά με το δοκάρι νομίζω του Ιωαννίδη και μετά με το ακυρωθέν γκολ του Μπακασέτα. Του Μπερνάρ το δοκάρι, ναι. Τον πρώτο δοκάρι και το ακυρωθέν γκολ του Μπακασέτα έχει αλλάξει το μάτς. Δηλαδή η Άκη έχει ένα διάστημα αυτό κυρίως να το τελειώσει, να το σκοτώσει το παιχνίδι και να σκοτώσει κατά τη γνώμη μου και το πρωτάθλημα. Δηλαδή να γίνει απόψε, να αρχίσει να σκέφτεται τη φιέστα. Έχει χώρους, μπορεί να τρέξει, έχει ένα Παναθηναϊκό ο οποίος
είναι λίγο αρχικά, όχι μπερδεμένος τακτικά, αλλά πολύ νευρικός ας πούμε με τον εαυτό του, γιατί σε δεύτερο παιχνίδι γίνεται ένα δώρο, ξεκινάει ένα ντέρμπι με χάνοντας ένα 0 εξαιτίας δικό του λάθους, και αυτό η ΑΕΚ δεν το εκμεταλλεύεται και μετά γίνεται, προκύπτει μια συνθήκη παιχνιδιού που δεν την βολεύει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βρίσκει στο πρόσωπο του Ιωαννίδη τον ήρωα της βραδιάς και η ανατροπή του έρχεται και την πίεση που ασκείται στο Μουκουντή από τον Ιωαννίδη μέσα σε 3 λεπτά. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι έρχεται μέσα γεμάτο 20 λεπτό, διότι έχει προηγηθεί το δοκάρι, το αγκερθέν γκολ, η πίεση αυτή όλη του Παναθηναϊκού που έχει κάπως ηρεμήσει ας πούμε. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ πρέπει να κάνει κάτι για το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να το κάνει, ειδικά εκτός έδρας. Δηλαδή να πρέπει να ανοίξει μια κλειστή άμυνα, πριν παίζει με 3 στόπερ, με την μετατόπιση του Αράου, να επιτεθεί κάνοντας κατοχή μπάλας και όχι κλέβοντας μπάλες ψηλά. Και όλο αυτό το πράγμα της γίνεται κομμάτι δύσκολο, παρά το γεγονός ότι ο Αλμέιδα πάλι έχει επέμβει με 4 αλλαγές και όλες μάλιστα αλλαγές παιχτών που αγωνίζονται και μέσα επιθετικά. Το μόνο το οποίο βγαίνει ας πούμε στο τέλος ως σοβαρή αντίδραση είναι αυτό το χάος του φινάλε, όπου όντως γίνεται το Ολλανδής, σούτ μέσα από την περιοχή, κεφαλιές του Πόνσε, το χτύπημα φάλου του Γκατσίνοβιτς, γενικώς γίνεται ένας χαμός, αλλά όλο αυτό δεν συνιστά προγραμμένη πίεση, δηλαδή είναι μια μεγάλη προσπάθεια, μια σημαντική ας πούμε αντίδραση, αλλά δεν είναι ακριβώς το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ είναι η κατεξοχήν ομάδα η οποία πρέπει να βρει το παιχνίδι της για να είναι η ΑΕΚ που ξέρουμε. Δεν είναι μια ομάδα ας πούμε μονάδων, δεν μπορεί να περιμένει η ΑΕΚ ότι θα εμφανιστεί ένα βράδυ ας πούμε ένας Ιωαννίδης να κάνει όργια και να την πάρει από το χέρι. Δεν έχει, ακόμα και ο Λιβάν Γκαρσία που έχει τον γκολ που είναι ένας εκκριτικός φωτοφεστής, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή συνήθως είναι ακολουθία ας πούμε, το γενικότερο τέμπο. Και τώρα έχω μεγάλη περιέργεια να σας πω τι θα γίνει στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ, του οποίου το έχει πάρει τον αέρα η ΑΕΚ, είναι αλήθεια. Αλλά δεν ήταν και η ΑΕΚ ποτέ φέτος στη διάρκεια της χρονιάς στην δυσάρεστη θέση να διαχειριστεί μία ήττα σε ένα ντέρμπι με ό,τι αυτή συνεπάγεται. Ο Παναθηναϊκός θα πορευθεί με τον τρόπο του, δεν έλυσε τα προβλήματά του, δεν είναι όμως ο τρόπος του, ποιος είναι εσύ Αντώνη? Ο πρώτος ο τρόπος είναι πολύ απλός, είναι παίζουμε για να κερδίζουμε. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον αντίπαλο, κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, μπαίνουμε στο γήπεδο για να δείξουμε ότι έχουμε ας πούμε πρώτα απ' όλα ένα τσαγανό σε όλες τις γραμμές, γι' αυτό και αυτοί οι παίχτες οι πιο μαχητικοί ας πούμε βραβεύονται. Δεν υπάρχει η λογική του, ξέρεις, έχω βρει μια άμυνα θα τη στηρίξω, έχω βρει μια επίθεση ξέρω εγώ θα τη στηρίξω, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένας μεγάλος στόχος στο για τον Τερίμ, ο οποίος λέγεται νίκη ας πούμε. Και αυτό το πράγμα πρέπει κάθε φορά να υπηρετηθεί με ή δυνατόν περισσότερη συγκέντρωση, περισσότερο πάθος, περισσότερη σιγουριά. Δηλαδή για να το κάνω πολύ απλό. Εάν ο Παναθηναϊκός βρει έναν ακόμα Ιωαννίδη, έχει τον Ιωαννίδη σε αυτή την κατάσταση που ήταν απόψε και αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα παιχνίδια με το σθένος το οποίο έδειξε σήμερα, και όχι όλα τα παιχνίδια, απλά όλα, δηλαδή και τα παιχνίδια με τη Λαμία και τα παιχνίδια με τον Άρη και ό,τι μπορεί να μοιάζει εύκολο, μπορεί να βρει ένα σερί το οποίο του λείπει και να βγει πρωταθλητής. Αν περιμένουν ότι θα γίνουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είδους τακτική προετοιμασία ας πούμε για να μπλοκάρουν το Τζιλούλη στα μάτια με τη Λαμία και να μην φεύγει στην κόντρα, εντάξει, θα καθόμαστε να συζητάμε για πράγματα που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονται. Είναι αυτή είναι η θεώρησή του. Λοιπόν, και θα δούμε ποιος έχει ας πούμε στο τέλος σε όλη αυτή τη διαδικασία την προσωπικότητα, το στέλνος, το χαρακτήρα να βγει μπροστά και αυτό το πράγμα να το υπηρετήσει. Αυτό ξέρετε, ψεύδεται πάντα στις ομάδες του Τερίμ. Και για να διαφημίσω το βιβλίο, διαβάστε το κεφάλαιο του 2008 και νομίζω θα τον καταλάβετε λίγο καλύτερα. Όταν δεν υπάρχει σε εκείνη την εθνική Τουρκία που φτάνει στον ημιτελικό του Euro, δεν υπάρχει δυνατότητα να δεις καν ποια είναι η διάταξή της. Δηλαδή προσχηματικά είναι όλα. Η άμυνα, η επίθεση, η μεσαία γραμμή. Όμως πάρα πολύ λειτουργικά, γιατί υπάρχει πάρα πολύ fight που λένε και οι Άγγλοι. Τέλος είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπα δεν θέλει να ακούει, λέει, γιατί τα μάτσα της Φενέρ. Λέει ότι όσο υπάρχουν πιθανότητες θα τις διεκδικήσει. Μεντιλίμπα πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι το γκολ του. Προσπαθεί να βάλει παίκτες κάθε φορά οι οποίοι αυτό το πράγμα να του το δώσουν, ειδικά στο Καραϊσκάκι. Για μένα δεν είναι τυχαίο
ότι σήμερα έπαιξε ο Γιώβετιτς σε μια παραλλαγή, ας πούμε, του 4-4-2 που δεν λειτουργήσε με τον Παναθηναϊκό, όπου εκεί υπήρχε ο Ναβάρο. Σήμερα ο Γιώβετιτς βέβαια είναι πιο κινητικός ποδοσφαιριστής και δεν είναι παίκτης περιοχής. Και αυτό το πράγμα έκανε το σχήμα λίγο περισσότερο λειτουργικό, αλλά πάλι ήταν ένα σχήμα μπροστά Βάρο, υπερβολικά, διότι υπήρχε και ο Φορτούνης και ο Ποντένσι. Δεν υπήρχε όμως απ' την άλλη μια ομάδα, ας πούμε, η οποία να έχει σθένος τρομερό για να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την αρχική πίεση. Ο Άρης, ενώ ήταν σοβαρός, ήταν ακίνδυνος. Και όταν είσαι ακίνδυνος με τον Ολυμπιακό δεν έχει καμία τύχη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ακόμα και στις δυσκολίες του, στην έδρα του, θα βρει γκολ. Και αν βρει γκολ, αν σε αυτό το πράγμα δεν μπορείς να απαντήσεις, θα σου πάρει και το μάτς, ακόμα και αν ο LKB προσπαθήσει να κάνει, να χτυπήσει το πέναλτι του Πανένκα απέναντι σε έναν τερματοφύλακα που το περίμενε. Και οι δύο μας δώσαν μια από τις πιο διασκεδαστικές φάσεις της χρονιάς. Καλό είναι, γιατί και αυτό που δώσω είναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Λοιπόν, και είναι η ώρα. Είναι η ώρα για το βαρύ χαρτί. Έμα. Είναι, είναι η ώρα για, το... για τη ζεμπεκιά. Είναι αυτό που λέει, περιμένετε, ήπιατε τα ποτά σας. Αναρωτιέστε γιατί έχετε πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Υπάρχει απάντηση. Γιατί βγαίνει ο Βαγγέλης Συναλατζιάς στην πίστα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Εμείς πρέπει να πληρώνουμε σε εσάς που Βαγγέλη μου, σε παρακαλώ. Βγαίνουμε με τα νούμερα που έχετε. Βαγγέλη, σε παρακαλώ. Βαγγέλη. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Σε εσάς, στους ακροατές μας. Αυτό ήθελα να ακούσω. Ελπίδες τώρα πλέον θα το ξαναπαραλείψω. Είναι το δημοφιλέστερο καλησπέρα μετά το καλησπέρα και καλή βραδιά. Είναι το καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο. Πώς είμαστε? Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο παιχνίδι το σημερινό ντέρμπι στη Λεωφόρο ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, ειδικά το πρώτο ημίχρονο με πολύ γρήγορο τέμπο κιόλας, και στο τέλος βραδιάς νίκησε η ομάδα που έχει τον Ιωαννίδη. Νομίζω ότι αυτό είναι το story του απόψινου αγώνα. Νομίζω ότι ο Ιωαννίδης απόψε έχει κάνει τα πάντα, πέρα από τις δύο φάσεις τις οποίες κλέβει την μπάλα από τον Μουκουτί και έρχονται τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κρατάμε οπωσδήποτε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, διότι με τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, με την εικόνα του αγώνα εκείνου, με το πώς είχε ξεκινήσει εκείνο το παιχνίδι και με την εξέλιξη που είχαμε στο σημερινό μάτς με τον Παναθηναϊκό, να δέχεται από την πολύ κακή εκτίμηση που κάνει και ο Χουάνκαρ ένα γκολ πάλι από το πουθενά, μόλις το πέμπτο λεπτό. Νομίζω το γεγονός ότι επέστρεψε και πήρε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, που είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και δύο χρόνια, λέει πάρα πολλά. Ξέρεις, και δεν είναι μόνο το γκολ τώρα που τρως, είναι το γκολ σε συνέχεια του προηγούμενου αγώνα με τον ΠΑΟΚ που είχες φάει πάλι ένα παρόμοιο γκολ. Είναι η γκρίνια που ξεκινάει. Κώστα, αυτό περιγράφω ότι δεν μπορούσε να γίνει χειρότερα. Αυτό σου λέω, είναι η γκρίνια που ξεκινάει στη Λεωφόρο, είναι οι αποδοκιμασίες. Όλο αυτό μεταφέρεται στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή είναι ένα σκηνικό το οποίο πια για τους παίχτες του Παναθηναϊκού από το πέμπτο λεπτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Και εγώ θα πω ότι είναι και λίγο άδικο τώρα όλο αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, έτσι πως είχαν δημορφωθεί τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός είναι λίγο ζαλισμένος εκεί στην αρχή. Τρώει άλλη μια φάση μετά τον γκολ στην κόντρα με τον Τζούμπερ, εκεί όπου στην αρχή του αγώνα πάλι συμπεριφερόταν με την αμυντική του γραμμή πολύ ψηλά μέσα στο γήπεδο. Ωστόσο έρχεται η πρώτη του καλή στιγμή από ένα πολύ καλό τρίγωνο που έρχεται από τον Μπακασέτα με τον Ιωαννίδη και στη συνέχεια τον Μπερνάρ που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, και όσο κυλάνε τα λεπτά από το 15 και έπειτα είναι η ομάδα που παίρνει τον έλεγχο στο παιχνίδι. Άλλη μια φάση που δημιουργεί ο Ιωαννίδης είναι η φάση του γκολ που ήταν offside και ακυρώθηκε τον Μπακασέτα, που ήταν ο Αράο offside, αλλά και πάλι αν θυμάστε είναι μια φάση από δεξιά που ο Ιωαννίδης κάνει το σλάλομ και περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Έρχεται αυτή η φάση, έρχεται άλλη μια ευκαιρία με τον Ιωαννίδη από τα αριστερά και πάλι να κάνει μια προσπάθεια πολύ καλή με τον Βέρμπις να πηγαίνει σε λάθος χρόνο, και στη συνέχεια έρχονται τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, που στο πρώτο νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη ευθύνη ο Μουκουντή σε σχέση με το δεύτερο. Στο δεύτερο ήταν και λίγο υποποίηση, αλλά στο πρώτο νομίζω ότι εκεί δεν μέτρησε καλά τις δυνατότητες του Ιωαννίδη. Και ο Ιωαννίδης βέβαια είναι όλα τα λεφτά, διότι εκτός του ότι δημιούργησε όλα όσα συνέβησαν στο επιθετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, δεν σταμάτησε να πιέζει και να ταλαιπωρεί όποιον έβρισκε μπροστά του από την άμυνα της ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι η εξέλιξη αυτού του παιδιού και η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης είναι
είναι τρομερή, δηλαδή σπάνια το ελληνικό ποδόσφαιρο βγάζει τέτοιους επιθετικούς. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει κάποιος ότι έπαιξε υπέρ του δόντος αμυντικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι καλύτερο, είναι πιο κοντά τουλάχιστον στον πρωταθλητισμό, να βάζεις το παιχνίδι σου και τη σκοπιμότητα και να αφήνεις την αφέλεια στην άκρη. Πράγματα τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί για μένα και στο προηγούμενο μάτς με τον Πάκο, για παράδειγμα, όταν είχε σοφάρισει 1-1 μετά από υπερπροσπάθεια που έκανε μισή ώρα, θα μπορούσε να πατήσει φρένο και να πάει το μάτς στο ημίχρονο, από το να είναι και πάλι στην περιοχή του Πάκου. Αλλά και είναι μια ιστορία που έχει περάσει. Σήμερα νομίζω ότι σωστά το διαχειρίστηκε με την κίνηση να γυρίσει τον Αράο πίσω και να παίζει ένα 3-4-3 που διαμορφώνονταν και σε αλλαγή συστήματος με 5 αμυντικούς πίσω όταν πίεζε η ΑΕΚ, και αυτό γιατί ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ έχει περισσότερες τελικές προσπάθειες από τον Παναθηναϊκό, για να το πούμε έτσι, η μεγαλύτερη φάση του δεύτερου ημίχρονου ανήκει και πάλι στον Παναθηναϊκό, που είναι ένα σουτ του Ιωαννίδη από το ύψος του πέναλτι που περνάει μπάλα ακριβώς δίπλα από το δοκάρι του Αθανασιάδη. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για πάλι στο δεύτερο, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό. Στο τελείωμα και οι αλλαγές, ενδεχομένως και το τελευταίο σετ αλλαγών με τον Πέρθη, ίσως να μπορούσε να γίνει και λίγο νωρίτερα, γιατί φαινόταν ότι ο Μπακασέτα για παράδειγμα είχε αδειάσει. Ήταν μια βραδιά για τον Παναθηναϊκό που τη χρειαζόταν. Έχει πολλούς πρωταγωνιστές, γιατί για να προκύψουν τέτοιες νίκες, όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο, χρειάζεσαι πρωταγωνιστές. Ασφαλώς και όπως λέμε τα αρνητικά, θα πρέπει να πούμε ότι ο Εκαντίν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και περιόρισε πάρα πολύ τον Λιβάη Γκαρσία, που έκανε αυτό που είναι το αυτονόητο, και γενικά όχι μόνο ο Εκαντίν. Όποια ομάδα παίζει απέναντι στο Λιβάη, αυτό πρέπει να κάνει, να φροντίσει να μην πάρει πολλές φορές την μπάλα. Να μην γυρίσει με την μπάλα, γιατί αν γυρίσει με την μπάλα μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όλοι, ο Ιωαννίδης πρώτα απ' όλα που ήταν η μορφή του αγώνα, και ο Μπακασέτας που σημείωσε το γκολ, που είναι ένα πολύ δύσκολο σουτ αυτό, γιατί βρίσκεται αρκετά μακριά από την εστία. Και ο Κότσιρας, γενικά υπήρχαν πολύ διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό, και είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη, διότι οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν το φινάλε στην προσπάθειά του να διεκδικήσει και το φετινό πρωτάθλημα. Όμως το στίχημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να μην ξαναδούμε το ίδιο έργο το οποίο βλέπουμε το τελευταίο 1,5 μήνα, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει δύο συνεχόμενες νίκες. Αυτή τη φορά δεν έχει άλλο κανονάκι. Νομίζω ότι με αρχή το κλάνης Βικελίδης πρέπει να παίρνει τα παιχνίδια, και ειδικά αυτή την τριάδα αγώνων τώρα με τον Άρη και τα δύο με τη Λαμία, δεν πρέπει να γίνει καν κουβέντα αν θέλει να μείνει στη συζήτηση του πρωταθλήματος. Πρέπει να τα κερδίσει όλα και να δει τι θα προκύψει από τις απώλειες που θα έχουν οι ανταγωνιστές του στα άλλα παιχνίδια. Και πάμε σε Δημήτρη Τζοπαρτζόγλου. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στο Δημήτρη. Μας πει για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Λαμίας με ανατροπή. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλά, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει και κέρδισε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνουν τα παιχνίδια των ομάδων των πρώτων με τη Λαμία. Φυσικά αυτή η βιασύνη, νομίζω, και να παίξουμε και να τελειώνουμε, έφερε σε ένα σημείο να χάσουν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί πραγματικά χάθηκε ο έλεγχος του παιχνιδιού από τον ΠΑΟΚ. Και τι σημαίνει χάθηκε ο έλεγχος? Δημήτρη, θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει χειρότερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Αν όχι να δεχτεί δεύτερο, τουλάχιστον να μην προλάβει να σκοράρει και να το κάνει 1-1. Ναι, ήταν μια κακή εικόνα. Ομάδας που βιάζονταν, έκαναν λάθη και έδινε πολλές κόντρες, καλές κόντρες, στη Λαμία που προηγήθηκε από το 7. Ήταν μεγάλη αγωνία του Λουτσέσκου στο τέλος να πει και να δείξει ότι δεν έφταιγαν αυτοί που μπήκαν σήμερα ξαφνικά, ο Τσιγκάρας, ο Σντόεφος, ο Άρες, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, τους οποίους έβγαλε στο ημίχρονο. Και επειδή θέλει πάντα να προσέχει τα αποδυτήριά του, όλες οι δηλώσεις ήταν πάνω σε αυτό. Το ότι δεν έφταιγαν αυτοί, δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας, δεν. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκαν στο γήπεδο ο Μπάμπα, ο Μεϊτέ και ο Τάισον, ήρθε για πρώτη φορά ο Λουτσέσκο, έκανε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον έλεγχο. Έδειξε στη Λαμία ότι δεν μπορείς άλλο να επιτεθείς, θα καθίσεις και θα υποφέρεις. Σιγά σιγά τις φάσεις τις έφτιαξε, και με στιβένες μπάλες και συνδυαστικά, και με τον ΣΒΑ πρωταγωνιστή, με ένα μακρινό σουτ και το πέναλτι που κέρδισε ο Σαμάτα, πήρε τον αγώνα. Εντάξει, γίνονται αυτά, ήταν ένα ενδιάμεσο παιχνίδι μέσα σε ντέρμπι, δεν είχε την ίδια σταθερότητα σε όλο τον εντάρτο, το πήρε το μάτς δίκαια και με δύο γκολ διαφορά, περίμενε
τι κέρδος θα είχε από το βραδινό. Τελικά το βραδινό τον έφερε στην πρώτη θέση. Έχει καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνει σε καλή κατάσταση, με αρκετές λύσεις, με πολλούς διαθέσιμους και όχι με την κόπωση που ίσως έχει η ΑΕΚ μετά από δύο τέτοια παιχνίδια, τα οποία προηγήθηκαν, στο κυριακάτικο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν. Ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου, δεν συμφώνησε ότι υπάρχει ένα mismatch, ότι τα χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα σκεφτεί κανείς το Breeze ΠΑΟΚ που ακολουθεί μετά. Λογικά θα παρατάξει ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή. Τον κορμό του ΠΑΟΚ όπως τον γνωρίζουμε. Κορμός που, στον οποίο σίγουρα έχει μπει ο ΣΒΑΠ αντί του ΟΣΔΟΕΦ. Αυτή είναι μια αλλαγή των τελευταίων εβδομάδων. Πολύ σημαντική. Ίσως ο Βιερίνια ή και ότος στα πλάγια ΜΠΑΚ και όλοι οι υπόλοιποι οι γνωστοί με τους οποίους ο ΠΑΟΚ έχει πορευθεί όλη τη χρονιά και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, να είναι πρώτο στο πρωτάθλημα, να είναι στην Ευρώπη σε πολύ καλό επίπεδο και όλα αυτά με το ποδόσφαιρό του, με τη φιλοσοφία του, με πολλές αλλαγές, με πολύ καλά μοιρασμένο χρόνο στη χρονιά, με λίγους τραυματισμούς και με έναν αποκλεισμό στο κύπελλο όπως αποκλείστηκε με το ποδοσφαιρικό θαύμα που έγινε και το βράδυ στη Λεωφόρο. Μπαίνει τώρα στην τελική ευθεία. Αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του play-off έχει δώσει τα δύο μάτς με τους θεωρητικά διάφορους, Άρη και Λαμία, αλήθεια είναι, και έχει και μια απώλεια μεγάλη κοντά στον Άρη. Ας πούμε ότι κάπου την ισορρόπησε με το διπλό στη Λεωφόρο, αλλά το λέω πάντα εδώ και πολύ καιρό, αν θέλει να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ. Η πρώτη ευκαιρία είναι την Κυριακή. Ναι. Απλά εγώ να προσθέσω, γιατί το κάνουμε και κοινό, είναι ότι που είπες ότι θα βάλει ό,τι καλύτερο έχει την Κυριακή, και έχει λογική, γιατί είναι Κυριακή, Πέμπτη τα μάτς, και έχει αναβληθεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που είναι ενδιάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά μάτς και για τους δύο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό. Ναι. Αν είχε την άλλη Κυριακή τον Ολυμπιακό, θα ήταν σύνθετη κατάσταση. Θα κοινώ τα μπέρδεμα, γιατί κάπου θα έπρεπε να αλλάξει παίχτες και ο Λουτσέσκου, φυσικά και ο Μετιλίμπαρ, δεν βγαίνει ακριβώς. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ναι. Δεν βγαίνουν. Τώρα έδωσε και ο ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά σε κάποια στιγμή τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι. Δύο με Παναθηναϊκό και ένα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό και πραγματικά χάθηκε η μπάλα. Ήταν πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, πνευματικά και σωματικά. Ο κανονισμός τους το επιτρέπει. Εντάξει, είναι μια διευκόλυνση. Γιατί είναι στα προμητελικά. Βεβαίως. Και έχω περιέργεια. Έχω περιέργεια και πάλι να δω πόσες αλλαγές άραγε μπορεί να κάνει από το Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, όπου και τα δύο μάτια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Έγινε Δημήτρη. Και πάμε στο Σταύρο Κωνσταντίνο. Έλα Σταύρο. Χαίρετε, δικά δεν πώς είστε. Μια χαρούλα. Καλά, μια χαρά. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί πλέον τέτοιες νύχτες νομίζω καλό είναι να βγαίνουν οι ακροατές και να βγουν όσο περισσότερο γίνεται και να μην αναλώνουμε εμείς σε αναλύσεις και αναλύσεις τον χρόνο. Να πω ότι ξαναπήρε φωτιά το πρωτάθλημα και δικαίως βέβαια την εμφάνιση που είχαν ακούει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που νομίζω ότι ήταν ίσως το καλύτερο του ημίχρονο. Τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, μην το γενικεύω. Ένας Παναθηναϊκός που παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στην πρώτη φάση ουσιαστικά πίσω στο σκορ και ξέρεις να φαντάζεται πως έγινε και με τον ΠΑΟΚ το ίδιο πράγμα, δεν τον πήρε από κάτω και δεν τον πήρε από κάτω όχι γιατί απλά έβαλε γκολ, έβαλε και δεύτερο γκολ, έβγαλε φάσεις, αλλά έδειξε από αμέσως μετά η κίνηση του σώματος του κάθε ποδοσφαιριστή ότι δεν τον παίρνει πλεολόγος να το παρατήσει. Το πίστευε, το έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε φάσεις, έβγαλε δημιουργία και πρέπει να δώσουμε νομίζω και ένα point στον Τερίμ, γιατί καλά είναι να τον κράσουμε όταν κάνει το 4-4-2 με τον ΠΑΟ και όταν κάνει ό,τι κάνει και ρισκάρει, αλλά σήμερα η επιλογή του Ακαϊδίν του βγήκε στο 100% και νομίζω ότι ο Ακαϊδίν είναι ένα στόπερ ακριβώς για τέτοιες αποστολές, όταν θα έχει να παίξει δηλαδή με ένα επιθετικό που θα πάει το πράγμα στην δύναμη και στο μάχη, στο ένας με ένα, στο σώμα με σώμα. Νομίζω ότι είδαμε ένα από τα πιο αδιάφορα παιχνίδια του Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, και επίσης πήρε το ρίσκο, γιατί περί ρίσκου πρόκειται, αν θες την άποψή μου, στο ρόλο το δεύτερο ημίχρονο να αλλάξει το σύστημα, και δεν είναι ρίσκο ότι αλλάζει το σύστημα, άλλωστε μας έχει συνηθίσει όλο αυτό, να αλλάξει όλη τη διάταξη του Παναθηναϊκού, να παίξει με τρία στόπερ
και ουσιαστικά ναι μεν έδωσε πάρα πολύ χώρο και έκανε σχεδόν ακίνδυνο τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά από το τόσο τρέξιμο και την τόσο επίπονη εργασία που έκαναν όλοι οι ποδοσφαιριστές το πρώτο 45 λεπτό να μην έχουν τόσο πολύ δυνάμεις για να βγαίνουν στην κόντρα. Όμως έκλεισε τόσο τους διαδρόμους, ανάγκασε την ΑΕΚ σε συνεχόμενα γεμίσματα και στέδρες που ουσιαστικά δεν κατάφερε να απειλήσει, και είναι σπάνιο φαινόμενο για μια ΑΕΚ να βρίσκεται πίσω στο σκορ, να έχει τόσο χρόνο για δεσίτη και να μην βγάλει κλασικές ευκαιρίες. Διότι εντάξει, δεν μπορεί να σημαίνει ότι κάθε φορά μπορεί να το κηρύξει κάποιο. Φέτος το έχει κάνει αρκετές φορές και ανούσια. Ακόμα και με την το ξεκίνημα της χρονιάς και με την adverb, ακόμα που είχε μείνει με παίχτη λιγότερο η adverb, τα ίδια. Δηλαδή, τελευταίο καιρό το βλέπουμε πολύ. Εγώ ξέρω τι θέλω να πω, Σταύρο, επειδή έχει ακουστεί πολύ κριτική για το Ντερίμ και σήμερα θα ακουστεί για τον Αλμίδα, εγώ θα πω το εξής. Θεωρώ ότι αν αρκετοί από τους παίχτες και από τους ξένους ήταν καλύτεροι στο θέμα του να πειθαρχούν σε αυτά που τους λέει ο προπονητής, πιθανότατα δεν θα έπαιζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. 3-4 λεπτά πριν. Έχει πει ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ στον πάγκο. Όχι, πριν δεχτεί την ισοφάριση, τους λέει να ηρεμήσουν. Τους λέει να ηρεμήσουν. Δηλαδή, σταματήσουμε εκεί που, αν θυμάσαι, πάει να βγάλει κόντρα ο Μάνταλος. Δηλαδή, εκεί πρέπει να σβήσει η ΑΕΚ το μάτς αφού προηγείται και ο Παναθηναϊκός πλέον έχει πάει στο μισάρο και είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και δύο λεπτά πριν δεχτεί τον γκολ, λες και ξέρει τι θα γίνει. Γίνεται αυτό το λάθος. Τον δίνει και σε ένα πράγμα που είναι ανήσυχος. Παίρνει όπως το λες τώρα από το φέρνει. Μα εκεί τους λέει στο Μάνταλο πάει να βγάλει κόντρα ο Μάνταλος και λέει, τουλάχιστον αυτό μετέφερε ο ρεπόρτερ, λέει στους παίχτες να ηρεμήσουν. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι πολλοί, και αυτό το αμέσως προηγούμενο παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Όταν λοιπόν σηκώνονται οι προπονητές και λένε στους παίχτες κάτι και αυτοί εκείνη την ώρα, οκ, καταλαβαίνω, αυτοί παίζουν και τα λοιπά, αλλά είναι επαγγελματίες ρε φίλε. Θα παίζαν σε καλύτερο πρωτάθλημα, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή κάποιοι παίχτες δεν μπορούν να αφαιρούν, δηλαδή μπορούν να σου βρω και αντίστοιχες οδηγίες που έχει δώσει ο Τερίμ, ας πούμε, σήμερα ξαφνικά ξέρω θα γίνει ήρωας ο Μπακασέτας που τον βρίζανε. Παναθηναϊκή, Αγίδες, Λοάκα, εντάξει, θα ακούσουμε πολλά. Μα δεν είστε και ο Αθανασιάδης σε δημάσεις. Γιατί υπάρχει στον Παναθηναϊκό, τα ξέρουν αυτά, δεν είναι κάτι. Αλλά σου λέω, δηλαδή τους λένε κάποια πράγματα οι προπονητές και ο Παναθηναϊκός τους λέει έχετε χαμηλώσει πολύ, άσχετα αν δεν το δένει. Είναι κάποια στιγμή, ναι. Το μετέφερα στην αρχή από την Κοσμοτέ. Όπως τους λέει, βγείτε λίγο πιο μπροστά, δηλαδή τι τους είπε. Ότι κάποια στιγμή αφού αμάς κάνε μπάλες και όλα στην περιοχή και τα λοιπά, απλά η Τισάκ πλέον χωνόντουσαν τόσο βαθιά στην περιοχή και δεν είχε κάποιος την υποτυπώδη λογική, δηλαδή πρέπει να σου πει ο Αλμέδα αυτό. Να κάτσουν αφού βλέπεις ότι απομακρύνουν σχεδόν λες φορές παίκτες του Παναθηναϊκού, να κάτσει ένας έξω από την περιοχή ή δύο, να πάρουν τη σπασμένη μπάλα να κάνουν ένα ρημάδι σου. Δηλαδή πρέπει να τους πει ο Αλμέιδα να το κάνουν αυτό, ή πρέπει να τους πει ο Τερίμ να το κάνουν αυτό, ή αύριο μεθαύριο να τους πει ο Λουτσέσκου ή να τους πει ο Μεντιλίμπα. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι μάλλον στην πίεση του ΜΑΤ μπορεί να μην καταλάβεις πόσο πίσω έχεις πάει τη γραμμή, πόσο μπροστά ή οτιδήποτε. Αλλά γι' αυτό ακριβώς υπάρχει. Εγώ Σταύρο μου, εγώ δεν το βλέπω από την άποψη της καλοσύνης, λέω το εξής, ότι και το έχω πει πολλές φορές και πριν στα πλοίο. Αυτός που θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο πληρώνονται. Επίσης ο Παναθηναϊκός και ο Τερίμ φωνάζουν κάποια στιγμή να βγουν λίγο πιο μπροστά. Αυτό δεν σου είπα. Ότι τους λέει ότι ανεβείτε, δεν σας πάλι να χαμηλώσετε τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι με ένα γέμισμα αυτομάτως η μπάλα ήταν διεκδικούμενη στην περιοχή. Είναι ότι ακόμα και όταν θα την έπαιρναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν πάρα πολλά μέτρα να διανύσουν για να φάνουν απαιτητική σε μια αντεπίθεση. Διότι είναι άλλο να κερδίσει την μπάλα στα 30-40 μέτρα από την περιοχή σου. Μα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ιωαννίδης μόνος του, σαν τον Ελισίν. Δηλαδή δεν μπορούσε. Δεν είχε επαφή και να την έπαιρνε την απόκρουση ο Ιωαννίδης, δεν είχε να επικοινωνήσει. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν δίνουν και δολές. Πάντως ήταν ένα μάτς το οποίο στο πρώτο ημίχρονο είχε συγκλονιστικό ρυθμό, νομίζω ήταν συμφωνώ. Η αναμέτρηση που είδαμε. Στο δεύτερο μάτς νομίζω Τερίμ, εάν και ίσως όταν είδαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι παίζει με τον Αράο, το στόπερ, ότι τους κλείνει να μαγκώθηκαν λίγο, τελικά του βγήκε και δεν του βγήκε μόνο εκ του αποτελέσματος, του βγήκε και από την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Επίσης να πω και τη χαζομαρίτσα μου, είναι η πρώτη φορά νομίζω που ο Αράο παίζει στόπερ με τα μαλλιά κάτω. Ξέρετε ότι όταν παίζει στο κέντρο τα έχει κάτω και όταν παίζει στόπερ τα γίνανε κοτσιδάκι. Ναι, ναι. Τώρα, δεν το πρόλαβε. Εσύ τα προσέξεις αυτά, Σταύρο. Ναι, έχει... Λοιπόν, όχι, το κάνει κλειό για ποιο λόγο. Το κάνει κάποια στιγμή να το πούνε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αλλά το κάνει. Επίσης, νομίζω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία με τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια με Άρη, Λαμία, Άρη, να κάνει ένα καλό σερί που ναι, μεν θα μου πεις μετά σε ασύλο σημαίνει τα τρία ντέρμπι. Οκ, αλλά είναι. Επειδή οι άλλες ομάδες θα μεταξύ τους όλα αυτά, σίγουρα θα υπάρχουν απόλυτοι βαθμό και είναι άλλο να πας σε ένα ντέρμπι ζωής ή θανάτου
που θα θέλει ένα αποτέλεσμα για να καβαλήσεις εσύ και άλλο απλά για να μειώσεις την τελευταία προτελευταία γωνία εκεί. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός είναι ακόμα μέσα, ειδικά... Το είπαμε από το Σαββατοκύριακο, ότι παρά τους 8 βαθμούς ο Ολυμπιακός έχει καλό πρόγραμμα. Ακριβώς, ειδικά τώρα, εάν εγώ σου λέω ότι το ματς στην ο Παπαρίνα έρθει ισόπαλο και κερδίζει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, φανταστείτε τι θα γίνει στη βαθμολογία. Και θα είμαστε ακόμα στη δεύτερη αγωνιστική. Επίσης, αξιοσημείωτο το τελευταίο και κλείνω με αυτό, για να δούμε πόσο ενδιαφέρον πρωτάθλημα βιώνουμε και πόσο ενδιαφέρον δεν είναι τα play-off. Τρεις αγωνιστικές έχουν περάσει και δεν υπάρχει αίτητη ομάδα. Ακριβώς, έσπασε το Τσάκη και του Άρη. Σήμερα πάμε αμέσως στον Γιώργο Μαραθιανό, τον έχουμε. Πάμε Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε, πάμε. Τον έχετε, τι κάνετε. Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιο πρόσωπο έχουμε. Γιατί δεν κατάλαβα, τι είμαι, διπρόσωπος, αυτό θέλεις να πεις. Ναι, γιατί μπορεί να είσαι χουλιγκάνος, μπορεί να είσαι και κυριλέ, δεν ξέρω. Έτσι, πώς το είδα, πώς το είδα. Θα σου πω κάτι, τα θεωρώ εξίσου προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και το κυριλέ και το χουλιγκάνο, ναι. Θα ξέρεις. Ναι, ναι. Το θεωρώ εξίσου προσβλητικό. Εγώ δηλαδή, σου λέω πώς το είχες, αυτό που είδα. Πού. Α, στο βίντεο, λες για τα βίντεο. Ναι, γι' αυτό στο παβράδεσαι. Δεν λες να μην σε ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να κάνω το σοβαρό τώρα, να μιλήσω λίγο για το παιχνίδι. Εντάξει, πολλές φορές τώρα σε περιπτώσεις που κάποιος έχει πάρει ένα ντέρμπι, λέμε ότι το ήθελε περισσότερο και είναι πολύ κλισέ αυτό. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν αρκεί μόνο να θέλεις, αλλά αρκεί να ξέρεις πώς να το κάνεις. Ο Παναθηναϊκός δεν φάνηκε απόψε να έχει τόσο πολύ τον τρόπο που θα ξέρει να το κάνει, αλλά φάνηκε να το θέλει περισσότερο από την ΑΕΚ. Δηλαδή μέτρησε πάρα πολύ αυτό που είχαν όλοι στο μυαλό τους πριν το παιχνίδι, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν το τελευταίο του χαρτί, ήξερε ότι σήμερα σε περίπτωση που έχανε από την ΑΕΚ δεν είχε επιστροφή, και αυτό κατά κάποιο τρόπο τον έκανε να παίξει με ακόμα μεγαλύτερη ψυχή το γρήγορο γκολ που έφαγε. Η ΑΕΚ, ξέροντας ότι ένα αποτέλεσμα ισόπαλο δεν θα ήταν και καταστροφικό, μπορεί και να τις έκανε, μπήκε με μια ψυχολογία στον αγώνα που δεν μπορώ να πω το περίμενε κάποιος, παραμπήκε επιθετικά στο πρώτο δεκάλεπτο, κυριάρχησε. Αλλά στη συνέχεια μετά άρχισε πάλι να παρουσιάζει ένα σύμπτωμα που το έχει ρίξει άλλες φορές μέσα στη χρονιά, δηλαδή να μην τελειώνει το παιχνίδι, να αρχίζει όλο και περισσότερο να το διαχειρίζεται, και η ΑΕΚ όταν μπαίνει σε αυτή τη λογική, δηλαδή να προσαρμόζεται στο παιχνίδι του αντιπάλου και να προσπαθεί να προστατεύσει αποτέλεσμα, είναι σαν να ξεβολεύεται, είναι σαν να πηγαίνει κόντρα στη φύση της, και αυτό δεν της ταιριάζει καθόλου. Δεν το πλήρωσε λοιπόν την πρώτη φορά με το γκολ που έφαγε και σωστά δεν μέτρησε ως offside, αλλά φαινόταν ότι έχει βάλει τον εαυτό της σε πίεση. Βέβαια θα πει κάποιος ότι μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είχε την ευκαιρία με τον Τσούμπερ στο 10ο λεπτό να κάνει το σκορ 2-0, και κακά τα ψέματα με την ψυχολογία που είχε πάνω εκείνο το παιχνίδι, με την ψυχολογία και της εξέδρας, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, και κάποια στιγμή πρέπει να το κοιτάξει λίγο η ΑΕΚ αυτό. Δηλαδή, μπορεί να κατηγορηθεί ένας θεματοφύλακας επειδή κάνει ένα λάθος, επειδή κάνει μια κακή εκτίμηση. Κάποια στιγμή βέβαια πρέπει να κατηγορηθούν εντός εισαγωγικών, έτσι. Να αναζητήσουμε το ίδιο μεγάλες ευθύνες και σε έναν επιθετικό, ας πούμε, που σε μια πολύ καθαρή φάση δεν τελειώνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ψάχνει το κάτι παραπάνω. Και φτάνει, ας πούμε, στο σημείο να χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βάλει την ΑΕΚ πάρα πολύ μέσα στο διπλό από το 10ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός αφότου ισοφάρισε με τον τρόπο που ισοφάρισε, δηλαδή με ένα λάθος του Μουκουντή, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάθε παίκτη. Το να συμβαίνει όμως στον ίδιο παίκτη και μάλιστα σε 2 λεπτά απόσταση, αυτό είναι το ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, εντάξει, την πρώτη φορά που κάνεις το λάθος το καταλαβαίνει κάποιος. Τη δεύτερη φορά δεν χρειάζεται να ρισκάρεις παραπάνω. Αυτή η υπερβολική αυτοπεποίθηση, ας πούμε, που σε κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίζει κάποιους παίκτες της ΑΕΚ και στο πίσω κομμάτι του γηπέδου, αλλά και στο μπροστά, την έχει πληρώσει αρκετές φορές. Και το λέω αυτό γιατί αν θυμηθεί κανείς τα παιχνίδια που έχει χάσει βαθμούς φέτος η ΑΕΚ, είναι όλα από μεγάλα και κραυγαλαία ατομικά λάθη. Έτσι. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Και έτσι όπως διαμορφώθηκε το παιχνίδι μετά, με την ψυχολογία του Παναθηναϊκού να έχει πάρει τα πάνω της, γιατί είχε γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί από το σημείο που βρισκόταν τα σκηνιά πήρε τον πρώτο λόγο πριν το ημίχρονο. Με αυτή την ψυχολογία που δημιούργησε, ακόμα και το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο κατέφυγε σε ένα ανορθόδοξο τρόπο, τέλος πάντων, για να το προστατεύσει το αποτέλεσμα, έπαιξε λίγο παραδοσιακό ταμπούρι, κρυμώχτηκε λίγο πίσω. Όμως η ψυχολογία που είχε πάρει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε αρχίσει πλέον να βλέπει ότι δεν μπορεί να διασπάσει αυτό το τείχος, είχε αποτέλεσμα μέχρι το τέλος να αρχίσουν οι γιώμες
να πάει και η ΑΕΚ σε μια ανορθόδοξη ανάπτυξη, ας πούμε, που δεν μπορούσε να φτιάξει καθαρές ευκαιρίες. Και στο τέλος της ημέρας, τώρα δεν υπάρχει συζήτηση, δίκαιο ή άδικο αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε τα δύο λάθη που του προσέφερε η ΑΕΚ και κακώς νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει και τους προηγούμενους, κακώς νομίζω στέκονται τόσο πολύ όλοι τα λάθη του Μουκουτί, γιατί αυτό μειώνει και την προσπάθεια του Ιωαννίδη, ο οποίος και τις δύο περιπτώσεις είναι και δική του ικανότητα. Δηλαδή, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση έχει μυριστεί αίμα τώρα, έχει καταλάβει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ο αντίπαλός του στα πόδια του και το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα τώρα, εντάξει, εγώ ούτως ή άλλως από την πρώτη αγωνιστική δεν θεωρούσα, δεν συμμεριζόμουν αυτή τη συζήτηση ότι η Άκη έχει γίνει τόσο μεγάλο φαβορή, από τη δεύτερη συγγνώμη, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού. Μετά από τόσα χρόνια στα play-off θα έπρεπε να έχουμε μάθει ότι αυτά τα συμπεράσματα που βγάζουμε μετά από κάθε αγωνιστική είναι πολύ εύκολο να αλλάξουν μέσα στην επόμενη όταν υπάρχουν τόσα ντέρμπι. Και ειδικά στο φετινό. Μα το είδαμε και πέρυσι να γίνεται μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και ειδικά όταν είναι τόσο κοντά. Φέτος, επειδή το λέω, επειδή είναι όλοι μέσα ακόμα. Δηλαδή, εδώ όσο προχωράει η αγωνιστική, περιπλέκεται το πράγμα. Εγώ, Γιώργο, το χωρίζω σε δύο μέρη. Το ένα είναι ότι κάποια πράγματα που λέει ο Αλμέα και σηκώνονται και δίνει οδηγίες εκείνη την ώρα δεν μπορεί να τα αφομοιώσει, δηλαδή να παίξει το παιχνίδι. Και επειδή ο Αλμέδα έχει και αυτό τις ευθύνες σήμερα, για να μην το βγάλουμε εκτός κάδρου, δηλαδή κάποιες επιλογές, εγώ δεν πάω να τις καταλάβω και από ό,τι βλέπω και στην ναι. άκρη που είναι. Για το Λιούμπιτσιτς θα πεις. Και πολλά ακόμα, αλλά okay, δεν μπορεί όλοι να έχουν τις καλές μέρες, τις κακές. Έτσι πιστεύω ότι μπορεί να έχει και ο προπονητής να βλέπει καλά ή άλλες φορές λιγότερο καλά κάποια πράγματα. Απλά χωρίζονται σε δύο, δηλαδή και οι παίχτες καμιά φορά νιώσαν να μην μπορούν να κάνουν ή να δώσουν το τέμπο τέλος πάντων που θέλει ο προπονητής. Απ' την άλλη βλέπω ότι κάπου χάνεται αυτός ο τρόπος που είχε η ΑΕΚ, φέτος έχει χαθεί σε αρκετά μάτς. Εγώ δεν το εντοπίζω εκεί. Δεν βλέπω τόσο μεγάλη διαφορά τρόπου που παίζει η ΑΕΚ και που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Αυτό που λείπει στην ΑΕΚ και της έλειπε και πέρυσι, αλλά στα play-off το είχε σε παραπάνω βαθμό από στην κανονική διάρκεια και τελικά το αξιοποίησε, είναι ότι πρέπει να προσθέσει λίγο κοινικότητα στο παιχνίδι της. Ακριβώς. Αυτό το στοιχείο, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοια μάτς που κρίνονται στις λεπτομέρειες, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Η ΑΕΚ φέτος το πλήρωσε πολλές φορές ότι δεν είναι κοινική. Δεν τα τελειώνει, δεν τα σκοτώνει τα παιχνίδια. Και σήμερα το λέω με αφορμή την ευκαιρία που έχασε ο Τσούμπερ, αλλά και γενικότερα. Σήμερα, ας πούμε, υπήρχαν περιπτώσεις προς το τέλος του αγώνα που ήταν γεμάτη η περιοχή του Παναθηναϊκού με παίκτες. Και οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν πασούλες. Δεν δοκίμαζαν, ας πούμε, να κάνουν μια σέντρα. Βέβαια, μετά πήγαμε στο άλλο άκρο. Γινόταν γιόμες από παντού. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, όπως είπατε και εσείς. Από εδώ και πέρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το αποτέλεσμα της Κυριακής φυσικά και το άλλο παιχνίδι και των άλλων μάλλον τα παιχνίδια την Κυριακή. Αλλά αν υπάρχει ένα καλό για την ΑΕΚ είναι ότι αυτό το ταρακούνημα ήρθε αρκετά νωρίς στο μίνι πρωτάθλημα, οπότε προλαβαίνει, ας πούμε, και ψυχολογικά να εντάξει, να και απλά είναι και θέμα στατιστικής, δηλαδή 17 συνεχόμενα μάτς δεν γίνεται τώρα μόνο να κερδίσουν κάποια στιγμή, εντάξει. Και νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός με τις εμφανίσεις του, ας πούμε, σε παιχνίδια που έχει κάνει κυρίως με τον ΠΑΟΚ, κάπως είχε αδικήσει τον εαυτό του. Οπότε νομίζω ότι σήμερα και ο Παναθηναϊκός έχει το ανάποδο στοίχημα να πετύχει. Δηλαδή αφενός σε κάποια μεμονωμένα παιχνίδια, ντέρμπι, δείχνει πάντα χαρακτήρα, βγάζει αντίδραση, θα πρέπει λίγο να αποκτήσει μια σταθερότητα. Και υπό αυτή την έννοια δεν διαφωνώ καθόλου με την άποψη που λέει ότι για τον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο το μάτι του με τον Άρη που έρχεται στη Κυριακή. Κάπου εκεί το χάνει φέτος ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Θα τα δούμε όλα συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και στον Νίκο Παγκάκη. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μαρθιανό. Έγινε, Γιώργο μου. Πάμε. Χαίρετε. Χαιρετώ την παρέα. Τι κάνετε? Έλα, Νίκο μου. Γεια σας, Γιώργο μου. Λοιπόν, Πέρες, νομίζω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός μπορούσε να, σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να μην έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά μπορούσε να χάσει το πρωτάθλημα. Οπότε κατά συνέπεια η νίκη είναι πολύ σημαντική, αυτό το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δίνει νόημα στο παιχνίδι με τον Άρη, δίνει νόημα στην πορεία του Παναθηναϊκού, γιατί για να τα βλέπουμε όλα σφαιρικά, επειδή είναι τρομερά ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και υπάρχει πάντα και τέταρτη θέση που έχει τα μείον της, γιατί δεν σε βγάζει Ευρώπη, παίζεις πάντα και κοιτάς προς τα πάνω και σκέφτεσαι και τα από κάτω. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά επειδή την πάτησε ο Παναθηναϊκός, όπως με τον ΠΑΟΚ,
ξαφνικά η μπάλα πρέπει πραγματικά να ζύγιζε πάρα πολλά κιλά. Γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν είχε κανένα περιθώριο, δηλαδή και Χίνα έφερνε, ήταν μια χαρά, ή αν κέρδισε ακόμα καλύτερα, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώριο, δεν είχε τη βαθμολογική άνεση της ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε κατά επέκταση ότι όπως ήρθαν τα πράγματα, έκανε δύο εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός. Η πρώτη που βγάλε μια ομάδα, δεν είναι στα ντέρμπι, όποιος θέλει πιο πολύ το παίρνει, και ο Παναθηναϊκός το ήθελε, το γύρισε, το πήρε, έχασε την ευκαιρία με τον Μπερνάρ, έπαιξε πιο καθολικό ποδόσφαιρο, ήταν το αφεντικό να το πω έτσι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ πήρε την μπάλα πολύ. Εκεί όμως νομίζω ότι έγιναν δύο πράγματα. Φαινούσε η ΑΕΚ είναι μια πολύ επιθετική ομάδα και με πολύ μεγάλη ποιότητα. Όταν λοιπόν τελειώνει το δεύτερο ημίχρονο και έχει, με εξαίρεση τη φάση του Κατσίνο, δεν θυμάμαι τώρα αν είχε κάποια άλλη φάση, ελάχιστες τελικές, είχε αυτό που λέμε μια θύρα υπεροχή, την οποία την κέρδισε επειδή είναι ποιοτική ομάδα και της δυνέδωσε και ο Παναθηναϊκός Τεχνιέντος, τραβώντας βάζοντας ένα στόπερ πίσω, ο Τερίμ, που σήμερα νομίζω τα πήγε καλά με τον Αλμέιδα, γιατί έδωσε χώρο στην ΑΕΚ, αλλά δεν της έδωσε καθόλου χώρο στη μεσαία γραμμή με πολλούς παίκτες πίσω την μπάλα και καθόλου χώρο τα πλάγια. Βλέποντας την ΑΕΚ να έχει το Λιβάι και άλλους παίκτες, τον Τζούμπερ, που μπορεί να σου κάνουν μια σεραγίσουνε, και στο πρώτο ημίχρονο πήγε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ αυτό, έκλεισε κάθε χώρο στα πλάγια ο Τερίμ, φόρτωσε τη μεσαία του γραμμή για να δυναμώσει το ψηλό παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ είναι παντού ικανή, και κατάφερε να τα πούμε και απλά να την μπλοκάρει στο δεύτερο ημίχρονο τελείως. Δηλαδή την μπάλα την είχε, ευκαιρίες δεν είχε. Οπότε επειδή η ΑΕΚ είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και το ένιωσε αυτό στο γήπεδο, και επειδή νομίζω ότι πραγματικά το άγχος του Παναθηναϊκού ήταν πολλαπλάσιο, γιατί διακυβεύονταν πάρα πολλά πράγματα σήμερα στη Λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό, η νίκη και σε ό,τι αφορά την ανατροπή και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ήταν αξιόλογη. Το κυριότερο όμως για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έδειξε ότι έχει ψυχή να κάνει πράγματα ακόμα, έχει να δώσει. Με τον Άρη είναι δύσκολο και με τη Λαμία είναι δύσκολο, όπως είδατε με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στα πλειόφ. Πλέον αδειάζει η κλεψίδρα και μένουν λίγες ευκαιρίες. Δεν προλαβαίνεις να ρεφάρεις όταν παθαίνεις ζημιά. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός, επειδή έβλεπα τους πρωταθλητές στη βαθμολογία στα πλειόφ τα περασμένα χρόνια, εάν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει πρωτάθλημα, θα δούμε αν μπορεί. Αν θέλει να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 6 νίκες ακόμα. Τουλάχιστον 5 με 6 νίκες, 5 νίκες ακόμα ίσως. Γιατί όλοι οι πρωταθλητές τα τελευταία χρόνια κυμαίνονταν εκεί, κοντά, στους 23-25 βαθμούς από ό,τι έβλεπα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, και μάλιστα όχι μόνο δεν είναι εύκολη, δεν είναι εκεί να κερδίζεις. Πρέπει να κερδίζεις και αυτούς και το χάντι κάποιον να το καλύπτεις, τον ομάδο που προηγούνται από σένα. Πιθανότατα πάντως με τις απώλειες που υπολογίζουν να έρθουν, να πάμε κάτω από τους. Πέρσι είχα εκτιμήσει ο πρωταθλητής, θα βγει ότι το έπαιρνε δηλαδή ο πρωταθλητής με 81, γιατί πήρε 83, αλλά. Εντάξει, με 81 το έπαιρνε, γιατί ο Παναθηναϊκός στο τέλος δεν έφτασε τους. Και να κέρδιζε τον Άρη, δηλαδή την τελευταία γνωστή, θα ήταν τους 80. Οπότε 81 ήταν αρκετή. Φέτος μπορεί να πάμε ακόμα πιο κάτω, Νίκο, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια και πολύ πιο κλειστά. Σίγουρα. Εντάξει, μπορεί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κοιμάθει στο τέλος, αλλά λέω σε σχέση με τα περασμένα χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα, για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, νομίζω ότι είναι διπλό το καλό, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν του αρκεί να κερδίσει τη Λαμία. Πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, και θα χρειαστεί ενδεχομένως να κερδίσει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας πλέον, αφού έμεινε πίσω. Αφού πέταξε στους βαθμούς με τους μικρότερους, έχασε αυτό τον αέρα που μπορεί να έχει μια κακή μέρα να σκοντάψει. Πήγε να το σώσει με τον Ολυμπιακό, το πέταξε μετά πάλι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έχει αυτή τη σταθερότητα, αλλά δεν είναι ομάδα που μπορεί να την υποτιμήσει. Και τώρα για το εκτός έδρας, επειδή το συζήτησα και πριν, εγώ νομίζω ότι τα εκτός έδρας του πάνε καλύτερα του Παναθηναϊκού. Ενδεχομένως να πηγαίνουν και στην ΑΕΚ καλύτερα ή και του ΠΑΟΚ. Φέτος γενικά βλέπω ότι οι ομάδες που αγωνίζονται εκτός έδρας οι μεγάλες και ο Ολυμπιακός έχουν έτσι έναν αέρα, παίζουν αρκετά καλά. Το είδαμε και στην Ευρώπη να το κάνουν οι ελληνικές ομάδες, το είδαμε και στην Ελλάδα να φέρουν. Ναι, και αυτό κάτι δείχνει. Ότι υπάρχει πολλή ποιότητα προφανώς, ότι δεν φοβούνται, ότι. Κρατάει ο Παναθηναϊκός αυτή τη νίκη μέχρι την επόμενη πάντως. Βολεύουν πάντως και τις δικές μας ομάδες να έχουν χώρο. Δηλαδή είναι ομάδες που συναντάνε όλα τα προβλήματα όταν βρίσκουν οργανωμένες άμυνες πίσω. Ναι. Και να πω και μια κουβέντα πολύ γρήγορα για τον Ιωαννίδη, που ήταν καταπληκτικό σήμερα, και για τον Μπακασέτα, γιατί γι' αυτό παίρνεις κάποιους παίκτες με προσωπικότητα και εμπειρία, για να κάνουν τη διαφορά. Μπορεί να κυρώθηκε το πρωτόκολλο του Μπακασέτα, έβαλε το κρίσιμο γκολ, αυτό που έδωσε, ας πούμε, τη σπίθα στον Παναθηναϊκό για να αντεπιτεθεί. Από εκεί και πέρα. Και άσχετα αν δεν μετράει τον γκολ, τον έχει πάρει παραμάζωμα και το Ρότα, τον έχει κυνηγήσει κατά κράτος, φάση που δεν μετράει του Σουαράου, τη σέντρα που είναι offside. Ναι, δηλαδή και εκεί σκόραρε ο Μπακασέτα, τώρα άσχετα αν η φάση ήταν offside. Ναι, ρε παιδί, βγήκε μπροστά, να το πούμε έτσι λαϊκά, βγήκε μπροστά. Και αυτό είναι σημαντικό. Ότι βγήκε μπροστά τώρα δεν είναι εύκολο. Θα μπορούσε ίσως να πει. Και ήταν και δύσκολη εβδομάδα για τον Μπακασέτα, γιατί άκουσε πολλά, είχε ακούσει πολλά. Εγώ ξέρω ότι έχει σκοράρει με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Αν πάρει τελικά ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα,
Έτσι θα πούμε ότι δεν είναι καλός ο Μπακασέτα. Ο Ακαϊντίν που έχει ακούσει τα χίλια μέρια όσα. Ένα ακούγα, πέσεις, δεν μας το έλεγαν Κώστα την Κυριακή. Το Λιβάι τον έκανε μια χόρτα σήμερα πάντως. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι θέμα μέρα. Όχι, δεν έχει ο Λιβάι. Πρόσεχε, είναι. Φυσικά, άλλες μέρες που λέμε ότι ο ένας επιθετικός έκανε χαζό σήμερα τον τάδε, έτσι λέμε ότι και ο αμυντικός αυτή είναι η δουλειά του να σπίσει τον επιθετικό. Δηλαδή πρέπει να λέμε μόνο του επιθετικού την καλημέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί στο άλλο μάτι να σπίσει, ξέρω εγώ, μου κουντί τον Ιωαννίδη και να ρεφάρει για τα σημερινά δύο λάθη. Δηλαδή, άμα είναι σε καλή μέρα ο αμυντικός, πρέπει να του πιστώσουμε για αυτόν την καλή του μέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί δεν ξέρεις που αρχίζει και αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός που κρατιέται, Νίκο, στις φάσεις είναι τρεις ή τέσσερις συνεχόμενες μπάλες που πάει να βάλει πλάτη ο Λιβάι, ενώ χάνει και ο Ακαντίν βγαίνει πρώτος και του παίρνει την μπάλα. Αν εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός φύγει σε μία ο Λιβάι και βάλει η Άκη πριν για δεπέτσεις για δεύτερο γκολ, τελειώνει το παιχνίδι. Μετά θα γίνει... γι' αυτό ρε Κώστα ο Τερίμ σήμερα προτίμησε να δώσει χώρο στην ΑΕΚ και να κλείσει τους χώρους πίσω, γιατί έβλεπε ότι η ΑΕΚ είναι μανούλα σε αυτό. Οπότε άφησε πολύ χώρο που άλλες φορές να λέγαμε στη μεσή γραμμή, αλλά έπαιξε με ένα χαφ λιγότερο. Οπότε γίνεται, ανέβαινε στις επιθέσεις ο Αράο και γινόταν να σου πέτσει ξαροχτάρι. Και πίσω γινόταν τρίτο στόπερ με το 5-4. Ακριβώς, ναι. Απλά εγώ σου λέω για τον Ακαϊντίν ότι στις συγκεκριμένες φάσεις που είναι στο 0-1 ακόμα, έχει κερδίσει τέσσερις συνεχόμενες φάσεις που έχει βγει πρώτος και κερδίσει τις μονομαχίες. Αυτόματα δηλαδή ο Παναθηναϊκός αρχίζει να βάζει πίεση ότι δεν μπορεί να κάνει το παιχνίδι με το Λιβάι να βρίσκεται δεύτερο γκολ. Φίλε, εντάξει, έχασε και η ΑΕΚ την ευκαιρία της με το Τσούμπερ. Νωρίτερα είχε ο Παναθηναϊκός στο δοκάρι, αλλά είναι αποφασιστική εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κρατάει ο Ακαϊντίν τον Παναθηναϊκό όρθιο. Πρέπει να το πιστώσουμε. Ο Ακαϊντίν που και αυτός έχει ακούσει πολλά και ακριβώς γι' αυτό το λέω. Και σήμερα και, ναι, και όχι μόνο σήμερα. Νίκο, μου, έχουμε περάσει πολλά τις περασμένες Κυριακές. Ξέρεις ότι έχουμε ακούσει Παναθηναϊκούς να λέει ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Αυτά έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, αυτή η έλλειψη πίστης και εμένα δεν μου αρέσει και η συμπεριφορά. Δηλαδή, τώρα να παίζει η ομάδα σου και να αρχίσει τώρα από το πρώτο λεπτό επειδή δέχτηκε ένα γκολ. Αρχίζει εκεί η διοίκηση αυτά τον Ατάλλο. Δεν είναι δηλαδή, δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα. Μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι πολλά τα χρόνια που για να πάρει το νόμο. Εντάξει ρε φίλε, ωραία και τι να κάνουμε. Δηλαδή με τον το Αλέσ, α πούμε την ώρα που. Ναι, εντάξει. Μιλάμε πλέον το έχουμε τερματίσει το ψυχοπάθεια. Όχι, συμφωνώ μαζί σου προς αυτό ρε παιδί μου. Πρέπει να έχει μια πίστη στην ομάδα, γιατί όλο αυτό περνάει και στην ομάδα. Περνάει όλο αυτό το πράγμα σαν ενέργεια. Πρέπει να, δεν γίνεται δηλαδή, αν είναι έτσι ο ΠΑΟΚ, το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ ο οποίος είχε στην Τούμπα, να μην κατέβαινε να παίξει τον Παναθηναϊκό μετά. Επειδή χάσε τον Άρη και έβγαινε εκτός πρωταθλήματος μας. Δεν τον έχει κερδίσει ούτε μία φορά φέτος. Ο ΠΑΟΚ αν χάσει το πρωτάθλημα, το χάσει από τους 8 χαμένους πόντους με τον Άρη. Έχει χάσει το Χαριλάου, έχει χάσει την Τούμπα και. Και ισοπαλία πάλι στον πρώτο γύρο με τον Άρη στην Τούμπα. Δηλαδή τι να κάνουν στον ΠΑΟΚ, να σκοτώσουν. Βγάζουν ωραία πράγματα όλες οι ομάδες. Και ο Ολυμπιακός βγάζει. Δηλαδή βλέπεις ότι γίνεται ωραία μάτς. Αυτό είναι εντάξει, αυτό θέλαμε όλοι. Τώρα θα κρυφτεί λεπτομέρειες στο πρωτάθλημα. Είναι όλοι κοντά. Παίζει και η ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είναι τρίτο σερι ντέρμπι εντάξει. Έτσι για την ΑΕΚ. Που θα παίξει σε λίγες μέρες. Το λέω για την κούραση διαχείριση. Τρίτο σερι ντέρμπι σε 8 μέρες. Δεν είναι εύκολο αυτό. Καθόλου εύκολο. Τι λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, καλή εκπομπή, παιδιά.